Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7.30 με Νίκο Αλέφαντο και Κωστή Ραπτόπουλο για να σχολιάσουμε κυρίως τη μεταγραφολογία, μετρώντας πλέον αντίστροφα για την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος, για την αφετηρία των play-off, η οποία έχει προγραμματιστεί για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Τουλάχιστον αυτό είναι το αίτημα ομόφωνα των ομάδων της Super League 1 και μένει να το υιοθετήσει η υγειονομική υπηρεσία και να ανάψει το πράσινο φως ο κύριος Αυγενάκης. Ωστόσο, έχουμε και ένα αφιέρωμα στο Αμβούργο, το οποίο θα απολαύσουμε κυρίως στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, με πολλούς φίλους στην Ελλάδα, πιο μεγάλους κυρίως σε ηλικία, και τον Νίκο Αλέφαντο, τον καταλληλότερο άνθρωπο στην Ελλάδα, να μας μιλήσει για τον Χάπελ, αφού έχει στιγματίσει την καριέρα του Νίκου ως προπονητής και τον έζησε για τουλάχιστον μία δεκαετία από κοντά. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιαννάκη. Έτσι όπως τα λένε είναι, θα τα αναλύσουμε μετά. Ναι. Μεγάλος προπονητής, μεγάλη ποικιλία προπόνησης. Εκεί πήγαινα κάτι ρεχάγια από εδώ, από εκεί, έφευγα την άλλη μέρα. Ξάμπια. Μέχρι Βάισβάιλερ. Τίποτε. Ο Χάπελ ήταν ασύλληπτος. Ήταν ασύλληπτος. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Να πούμε μια καλησπέρα και στον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Γιγαντά. Δεν σε ακούμε καλά, Κώστα. Σε ακούμε με κενά. Δεν με ακούς καλά, γιατί εδώ μέσα να πούμε πρέπει το κινητό να το έχω εδώ απάνω. Πήρα... Ακούγομαι καλύτερα, το έχω εδώ έτσι. Είμαι καλύτερα. Τώρα σε ακούμε. Για πες τα. Χαθήκαμε, ο κόσμος περιμένει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει. Και θέλουν αφιερώματα και σε ελληνικές ομάδες. Οπωσδήποτε. Θα βάλουμε στο πρόγραμμα. Εσύ χάθηκες από το ραδιόφωνο. Έχεις πάρει 2-3 απουσίες μαζεμένες. Είναι αλήθεια. Ναι, ευτυχώς που έχουμε... Εγώ χάθηκα το ραδιόφωνο γιατί ξέρεις τι έγινε. Ναι. Άνοιξε η αγορά. Ναι. Όλοι περιμένατε. Δεν θα έχουμε χορηγίες, δεν θα έχουμε τίποτα. Έχουν πλακώσει σε ένα κάτι καινούργιο. Θέλω να κάνω διαφήμιση, θέλω να κάνω κάτι φαρμακευτικές εταιρείες, κάτι γεωργικά προϊόντα, κάτι περίεργη, να πούμε κάτι ενοικιάσεις αυτοκινήτων, τουριστικά κτλ. Και δεν προλαβαίνω. Δηλαδή σήμερα ήμουνα και σε ένα έτσι, καινούριο ραντεβού, ένας παλιός παράγοντας του ΠΑΟ. Μου είπε την ιστορία πώς πλακώθηκε ο πατέρας μου, ήταν παράγοντας αυτός. Τέλος πάντων, εντάξει, από την άλλη εβδομάδα ελπίζω να σε έχουμε σε καθημερινή βάση μαζί. Να πω ότι η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά και στο Facebook, στη σελίδα Νίκος Αλέφαντος. Νίκος Αλέφαντος. Και να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, γιατί είναι ανοιχτό το θέμα του Ομάρ. Έχουμε ξαναμιλήσει για τον διεθνή νορβηγό δεξιόπιστο φύλακα. Θα δούμε σε full screen την κάρτα με τα στατιστικά του. Έχει γεμάτες σεζόν. Ο Νίκος στο παρελθόν έχει μιλήσει με πολύ καλά λόγια για τον Ομάρ. Και ήθελα, Νίκο, να πω ότι υπάρχει μια έντονη φημολογία πως για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό θα είναι ο ίδιος ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης στο ραντεβού με τον Ομάρ, που δεν συμβαίνει συχνά να είναι ο πρόεδρος ο ίδιος παρόν σε διαπραγματεύσεις, έτσι, που σημαίνει ότι θέλει να το τελειώσει. Σχεδόν την κάνουν κατευθείαν. Ναι, σχεδόν κατευθείαν. Κοίταξε, να δεις, έχω εδώ και μια φωτογραφία. Έχω δικαιωθεί για τον Μαρινάκη ότι είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Τους έχει ξεπεράσει όλους. Ραντεβού Μαρινάκη Αμνταλούι. Οι Νορβηγοί απεκάλυψαν χθες ότι είναι πλέον πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο ο Ομάρ να μιλήσει απευθείας με τον ισχυρό άντρα της ΠΑΕ για να βρεθεί χρυσή τομή στο θέμα του συμβολέου του. Ναι. Ορίστε. Αυτό και είναι. Θέλουν άλλες ομάδες, Γιάννη. Δεν σ' άκουσα, Κωστή. Το φλερτάρουν άλλες ομάδες στον Ομάρ, καλές και τα λοιπά, και ο Ολυμπιακός βρίσκει δυσκολία. Δεν ξέρω αν βρίσκει δυσκολία. Υπάρχει ενδιαφέρον από την Μπεσίκτας και έχουν ακουστεί και ομάδες από την Premier League. Το θέμα είναι ότι από την Μπεσίκτας ζήτησε 2 εκατομμύρια το χρόνο. Να πούμε ότι δεν νομίζω πως θα βρει τα χρήματα ακόμα και από την Τουρκία, ειδικά στην παρούσα φάση. Και είναι και ένα άλλο θέμα, Νίκο, ότι ο Ολυμπιακός και να έχει τα χρήματα δεν μπορεί να
δώσει πολλά στον Ομάρ για να μην χαλάσουν και ισορροπίες με τους υπόλοιπους, έτσι δεν είναι. Αλλά δεν μπορεί να κάτσει στο τραπέζι με το Μαρινάκι και να μην έχουμε deal. Έτσι βλέπω. Δεν γίνεται. Άμα κάτσει θα τελειώσει. Αυτό. Οπωσδήποτε. Μεγάλη δουλειά. Το πιστεύεις στον Ομάρ ή νομίζεις ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να βρει στην αγορά καλύτερο δεξιμπάκ? Καλό μπακ. Γρήγορος, τριπλέρ, βγαίνει ωραία μπροστά. Είναι καλός παίχτης. Εγώ μ' αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει. Κώστα. Τίμιος παίχτης. Στα αμυντικά του καθήκοντα πολύ καλός. Ναι. Μπροστά τώρα δεν είναι και, ας πούμε, συνήθως αυτοί που είναι πολύ καλοί επιθετικά μπακ, κατά πάσα πιθανότητα είναι οι αριστεροί οπισθοφύλακες. Στατιστικώς και στην Ευρώπη, ο πολύ καλός ο μπακ που θα βγει, κατά πάσα πιθανότητα είναι ο δεξιός. Τώρα βέβαια υπάρχουν εξαιρέσεις, νομαδάρες, βγαίνουν και δεξιά, αλλά επειδή στο αμυντικό κομμάτι είναι καλός, στο αμυντικό κομμάτι πολύ καλός, νομίζω εκεί μετράει. Και εκεί θα έχει τις προτάσεις. Ναι. Γιατί χαμηλά δεν είναι, δεν το περνάς εύκολα. Δεν το περνάς στενασμένα και σε όλα αυτά. Τώρα μπροστά, ας πούμε, δεν τρελαίνομαι εγώ και πάρα πολύ, αλλά είναι μια τίμια, πολύ τίμια. Δηλαδή, μπροστά βέβαια φέτος είχε κυρίως τον Ποντένσι, έτσι. Δηλαδή είχε και ένα εξτρέμ που έπαιζε πολύ με την μπάλα. Δεν είναι πλάτος βέβαια για να μπαίνει μέσα. Ήτανε καλό δίδυμο. Το νέο όνομα που ακούγεται στα εξτρέμ, γιατί εκεί η αλήθεια είναι πως γίνεται παρέλαση κάθε μέρα, είναι του Νούνο Σάντος που παίζει στη Ρίο Άβε στην Πορτογαλία. Μια αγορά που ξέρει ο Μαρτίνς, ο οποίος ανανέωσε πρόσφατα για 2 χρόνια, που σημαίνει ότι σίγουρα έχει λόγο στις μεταγραφές. Εδώ βλέπουμε τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή με 56 μετοχές και 5 γκολ από το 2017. Τα γκολ είναι λίγα, Γιάννη. Είναι λίγα τα γκολ. Αλλά εντάξει, το λέμε γιατί γράφτηκε, επαναλαμβάνω, πάρα πολλά τα ονόματα που ακούγονται. Και ήθελα, Νίκο, να πω και το εξής. Όταν με το καλό έχουμε πανεκκίνηση στο πρωτάθλημα, επειδή ο Ολυμπιακός θα μπει με μια διαφορά συν 14 από τον ΠΑΟΚ, πολλοί υποστηρίζουν ότι θα πρέπει ο Μαρτίνς, αν όχι στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, την πρώτη αγωνιστική, στη συνέχεια να βάλει και κάποιους ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να τους αξιολογήσει για τη νέα σεζόν. Ποδοσφαιριστές που ο Φορτούνης ήταν τραυματίας όλη τη σεζόν, ο Χριστοδουλόπουλος το ίδιο, τον Μπρούνο τον είδαμε λίγο, δηλαδή ποδοσφαιριστές που δεν έπαιξαν πολύ, για να τους δει σε συνθήκες αγώνα. Από τη στιγμή που με το συν 14 δεν μπορεί να χαθεί το πρωτάθλημα. Συμφωνείς ή πρέπει αυτό να γίνει σταδιακά? Εγώ πιστεύω ότι τα έχει βρει όλα. Μη φτάνουν οι προπονήσεις για να βγάλει συμπέρασμα. Τα έχει βρει όλα. Ξέρει ποιοι τα φύγουν, ποιοι τα μένουν. Τα πάντα όλα. Και δεν θα περιμένει τα 10 μάτς τώρα. Με τίποτε. Τελειώσαν. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Κοίταξε, Γιάννη, δεν τελεσυδίκησε. Ο Ολυμπιακός, αν δεν τελεσυδικήσει η ιστορία, να μπει βουλοκαίρι στους 7 βαθμούς, μπορεί να πάρει τη χειρότερη εκδοχή και να πει μπορεί. Θα τη γυρίσει με πίσω του ΠΑΟΚ. Αυτοί έχουν στο μυαλό τους τους 7. Και στον ΠΑΟΚ έχουν το μυαλό τους τους 7. Γιατί σου εντάξει, λέει ότι αν δεν χάσει την Τούμπα την πρώτη αγωνιστική, μάνι μάνι ξανανοίγει και με αυτό το σενάριο τελείωσε, διαφορά. Έτσι. Άμα δεν χάσει την ισοπαλία να φέρει στην Τούμπα, μετά τελείωσε το παράμετρο. Είναι, δεν φτάνει. Είναι, αν χάσει και πάει 4 βαθμοί χωρίς την τιμωρία, μπορεί να πούμε κι εμείς εδώ, εντάξει, θα το παλέψει. Είναι μάχημα. Ναι, και άμα χάσει, ας πούμε, τους 7 βαθμούς, μπορεί να πει, να ρε παιδιά, το έχασα στα χαρτιά. Αν όμως οι 7 βαθμοί γίνουν 10, φαντάζεσαι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τη δίκη και θα πούμε τι έγινε. Και τι πήγατε στο δικαστήριο για να είστε 10 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό? Η εικόνα πάντως των ομάδων είναι ότι ο Ολυμπιακός με την πάροδο του χρόνου ανέβαινε, και ο ΠΑΟ με την πάροδο του χρόνου κατέβαινε σαν απόδοση. Οπότε το κορονοϊός κακό τον Ολυμπιακό έκανε περισσότερο. Το ΠΑΟ νομίζω καθόλου κακό δεν του έκανε. Θα το δούμε αυτό που λες, Κωστή, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο δείγμα που έχουμε μέχρι τώρα στην επανεκκίνηση του γερμανικού πρωταθλήματος, λίγο πολύ αυτά που περιμέναμε είδαμε. Δηλαδή είδαμε, δεν είδαμε τρομερές αλλαγές σε ομάδες που ήταν φορμαρισμένες πριν
και τώρα δεν τραβάνε ή το αντίθετο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο λοιπόν, που αφορά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και επιστρέφουμε. Η εβδομάδα που ολοκληρώθηκε σήμανε ουσιαστικά την επιστροφή και του Ολυμπιακού στην κανονικότητα των προπονήσεων. Μετά τις 15 ημέρες οι οποίες πέρασαν στο γήπεδο του Ρίντι, σύμφωνα με τις οποίες οι παίκτες του Ολυμπιακού έκαναν προπόνηση σε γκρουπ, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι Ερυθρόλευκοι είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν ακόμα περισσότερο με τον Πέδρο Μαρτίνς και βεβαίως να ξεκινήσουν και τα πρώτα διπλά. Και κάπως έτσι ξεκινά και επίσημα η προετοιμασία σε κανονικούς ρυθμούς όσον αφορά την επανέναρξη της Super League. Το κλίμα σε καταστάσεις του Ρέντι είναι εξαιρετικό. Άπαντες περιμένουν να ξεκινήσει εκ νέου το πρωτάθλημα, όπως όλα δείχνουν στις 6 Ιουνίου με πρώτο αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας, με τον Πέδρο Μαρτίνς να μην αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών. Από εκεί και πέρα όμως είναι δεδομένο πως πέρα από το κομμάτι της Super League 1, τον ημιτελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, αλλά και την αναμέτρηση με τους Γουλφς όσον αφορά τη ρεβάνς του Europa League, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί παρά να κοιτάζει και τον προγραμματισμό του. Στο puzzle το οποίο θέλει να φτιάξει ο Μαρτίνς εν ώψη της ομάδας για το 2020-2021 είναι ο Μαρ Ελ Αντελαούι. Ο Νορβηγός φαίνεται να έχει αρκετές προτάσεις, ειδικά από την Τουρκία. Όμως, όσο περνάει ο καιρός, τόσο φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά στο λιμάνι, παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει πει ναι στις τρεις τουλάχιστον προτάσεις που έχουν καταθέσει οι Ερυθρόλευκοι. Και αυτό γιατί φαίνεται να περιμένει μια τελική συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως αναφέρει site από την Νορβηγία. Η αλήθεια είναι ότι ο Μαρ έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα κομβικός για τον Ολυμπιακό και μάλιστα τις περιόδους τις οποίες τραυματίστηκε, ειδικά τη σεζόν 2018-2019, το κενό ήταν σημαντικό. Φέτος μπορεί να μην σκόραρε πολλά γκολ, όσο προηγούμενες περιόδους, μόλις 1 σε 38 αναμετρήσεις, ήταν όμως ιδιαίτερα κομβικός στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, αλλά βεβαίως και στο build-up, κυρίως από το παιχνίδι από τα άκρα. Πάντως, την εβδομάδα που πέρασε, ο Ολυμπιακός φαίνεται να ενδιαφέρεται για τον Γάλλο Καλουλού, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει παίξει στις ακαδημίες της Λιόν, ενώ αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην ομάδα της Αζαξιό. Μία πάντως ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση, καθώς ομάδες τόσο από την Γαλλία όσο και από την Πορτογαλία, αλλά και την Τουρκία, ερίζουν για την αποκτήσή του. Ένα από τα νέα ονόματα που ακούστηκε όσον αφορά τη θέση του εξτρέμ για τον Ολυμπιακό είναι και ο Νούνο Σάντος, ο οποίος τη φετινή περίοδο αγωνίζεται στην Ρίο Άβε με ιδιαίτερα καλά παιχνίδια και πολλές συμμετοχές. Ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο γνωρίζει αρκετά καλά ο Πέδρο Μαρτίνς, αλλά βεβαίως είναι επίσης δεδομένο πως μέχρι τώρα υπάρχουν τουλάχιστον 10 υποψήφοι για τη θέση του αριστερού αλλά και δεξιού εξτρέμ, με τον Πέδρο Μαρτίνς να έχει δηλώσει απόλυτα και ξεκάθαρα στον Βαγγέλη Μαρινάκη ότι για την επόμενη σεζόν θέλει τουλάχιστον 2 παίκτες όσον αφορά την ενίσχυση στα άκρα. Και αυτό ακριβώς, γι' αυτό ακριβώς το λόγο γίνεται και παρέλαση από ονόματα που προτείνουν διάφοροι μάνατζερ στον Ολυμπιακό. Αφού ο Πέδρο Μαρτίνς θέλει 2 εξτρέμ ως μεταγράφες το καλοκαίρι. Ποιος? Και γίνεται χαμός. Ο Μαρτίνς θέλει 2 εξτρέμ. Α, ναι, βέβαια. Θέλει 2 εξτρέμ. Αλλά πάντως την ξέρει όλη την ομάδα. Ναι. Αυτά που λέει, αυτά ζητάει. Ο Μαρινάκης είναι από πάνω, του τα κάνει. Πήρε πρωτάθλημα και θα ξανασυνεχίσει. Ναι. Τώρα, να πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες. Να πάμε και στον Ατρόμητο. Ναι, ναι. Ο Ατρόμητος έχει κάνει για να προφυλάξει όλους τους ποδοσφαιριστές του. Mm-hmm. Ο Σπανός, Αγγελόπουλος, Σπύρος, ο Σπανός, έχει κάνει τέτοιες απολυμάσεις. Mm-hmm. Γήπεδο, εστιατόριο, βοηθητικά, τα πάντα ασύλληπτα. Από 3-4 φορές. Παντελίδης όλοι και είναι έτοιμοι να μπουν οι παίχτες και να έχουν σιγουριά ότι πλέον. Να πω πάνω σε αυτό επίπεδο που είναι σημαντικό για όλες τις ομάδες, ότι Κώστα, επειδή λογικά με την επανεκκίνηση ή πιο σωστά με την έναρξη των play-off θα έχουμε και την έναρξη των play-out, ήδη σιγοψιθυρίζεται ότι
όλες οι περισσότερες από τις ομάδες στα play-out θα κυνηγήσουν την πρώτη θέση σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα, έτσι ώστε εάν υπάρξει θέμα με τον Άρη, να μπορέσουν να αρπάξουν τη θέση για να βγουν στην Ευρώπη. Έτσι. Οπότε μπορεί να αποκτήσει... Ο Άρης την έχει δύσκολα, γιατί δεν φταίει ο πρόεδρος αυτός. Εκεί που φταίει, ότι αργήσανε να κάνουν την εκαθάριση. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ η ΑΕΚ με τον Μελισσανίδη έδρασε αστραπιαία πριν το 2016, αστραπιαία, ο Άρης για ένα λόγο τον οποίο εμείς ψάξαμε και βρήκαμε ότι υπήρχαν τέσσερα φυσικά πρόσωπα τα οποία χάναν περιουσίες, θεσμευότανε σπίτια, υπήρχαν στα πρόθυρα αυτοκτονίας μερικοί, οι οποίοι βέβαια φταίγανε, βάζανε υπογραφές. Και μέχρι να βρεθεί μια άκρη με τις τράπεζες όταν καθυστέρησε για τα φυσικά πρόσωπα. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν δύο δικηγόροι, δημιούργησαν αυτή την κατάσταση, ο Άρης, ο οποίος λέει η FIFA ότι έχετε τον ίδιο κόσμο, το ίδιο χρώματα φανέλα, την ίδια έδρα, δημιουργήθηκε αυτό το σκηνικό, το οποίο βέβαια ο Άρης το ήξερε από τον Δεκέμβριο. Ναι. Ο Καρυπίδης το ήξερε από τον Δεκέμβριο αυτό το σκηνικό και περίμενε με τους νομικούς να το παλέψει και να το σώσει. Δεν σώνεται όμως. Πάντως εδώ που έφτασε η κατάσταση θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία διακανονισμού, έτσι, δηλαδή να πληρώνει με κάποιες δόσεις για να ξεμπλοκάρει το πράγμα. Στον Παναθηναϊκό να πούμε ότι ο Τσάβι Ρόκα έχει έρθει στην Ελλάδα, αλλά είναι σε καραντίνα για 15 μέρες λόγω της πανδημίας και αμέσως μετά θα γίνει το ραντεβού πρώτα με τον Γιώργο Δόνη για να δούμε τι μελιγενέστε στο θέμα του προπονητή. Yeah. Το οποίο να πούμε, Κώστα και Νίκο, και βέβαια χρόνια πολλά για χθες και συγγνώμη που το ξέχασα, να πούμε ότι θέμα προπονητή δεν υπάρχει όπως φαίνεται στις εφημερίδες. Είχε γίνει μια παρεξήγηση από κάποιες δηλώσεις του Δόνη το Φεβρουάριο με αφορμή κάποια γεγονότα και έχει μείνει το θέμα ανοιχτό. Ο Δόνης έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Από το περιβάλλον του Δόνη έπαθα το εξής. Ο Δόνης έχει πολλά λεφτά στο εξωτερικό. Είναι καλά. Και καλά να είναι όλοι. Οι προπονητές και οι παίκτες. Τι γίνεται. Θα κάτσει λέει άλλο ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό με αυτό το υλικό και το μπάζερ. Θα περιμένει γιατί κάτι έχει ακούσει και αυτός στη μεταβατική περίοδο του Παναθηναϊκού στο μεταμνημόνιο του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Θα κάτσει άλλο ένα χρόνο και αν γίνει η μπούκα που ακούγεται από εσάς, από Αθήνα, εμείς, εγώ αυτό το διάβασα από την εταιρεία του κυρίου Μητρόπουλου, του κυρίου Βίκτορα Μητρόπουλου, το θέμα του Παναθηναϊκού και των Κινέζων. Και ο Μπόρις περιμένει μήπως υπάρχει κάποια εξέλιξη για να πάρει ο Παναθηναϊκός τα πάνω του και να είναι αυτός προπονητής. Εάν δεν γίνει και του χρόνου τέτοιο καιρό να είμαστε γεροί, ο Δόνης θα ψάξει να μην κάτι άλλο. Από το περιβάλλον του Δόνη, λόγω Θεσσαλονίκη, γιατί ο Δόνης είναι από τα μέρη μας. Νίκο, πιστεύεις ότι θα πρέπει να μείνει άλλο ένα χρόνο να εξαντλήσει το συμβόλαιό του ο Δόνης στον Παναθηναϊκό? Ο Δόνης, βέβαια. Πρέπει να μείνει, έτσι. Βέβαια. Ενώ καλά πήγε. Mm-hmm. Ναι, οι παίχτες είναι, οπωσδήποτε. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Εκεί ο Μελισσανίδης δεν θέλει να δώσει τα 2,7 για τον Αραούχο, ο οποίος είναι και τραυματίας και θα χάσει 2-3 μάτς. Έτσι. Για το Σιμάνσκι, ένα Πολωνό χαφ που είδαμε για λίγο στην τρέχουσα σεζόν ανανεώνει και νομίζω ότι μπορεί να ήρθε χωρίς ιδιαίτερες φανφάρες και θόρυβο, αλλά έχει αποδώσει πολύ. Και πάω για να δώσω και λίγο το για το βίντεο. Ναι. Επειδή υπάρχουν αρκετοί αεκτίδες και κάνω πολύ δυνατά εγώ με την ΑΕΚ, την ΑΕΚ τη συμπαθώ λίγο πιο πολύ από τους άλλους. Θέλω να πω τον κύριο Μελισσανίδη, βλέπει την εκπομπή φαντάζομαι να τον ακούνε και πολλοί φίλοι που τον λένε την κριτική που κάνουμε. Θα θέλανε οι φίλοι μου, οι αεξίδες, κύριε Μελισσανίδη, κάτι καλύτερο από το Σιμάνσκι και τον Σιμόνι στα χαφ. Αν μπορούσατε δηλαδή να τους παίρνατε ένα χαφ που να ήταν γρήγορος, τεχνίτης, παξέρ, σκόρερ κτλ. Γιατί ο Σιμόες είναι καλός χαφ, αλλά είναι στη μίση του.
αξιώσει ο Σιμάνσκι και εμένα προσωπικά δεν μου κάνει καμία ιδιαίτερη εντύπωση για τα δεδομένα του Μελισσανίδη και της ΑΕΚ που θα μπει στην Αγία Σοφιά. Θέλουμε κάτι καλύτερο. Εμείς κάνουμε κριτική με τάκτ, δεν μιλάμε άσχημα για τους προέδρους, απλά είμαστε περισσότερο έτσι, θέλουμε καλύτερους παίκτες και για την εικόνα του ποδοσφαίρου και για την εικόνα τη δική μας. Γιατί και εμείς ένα ποδόσφαιρο μας έμεινε. Τα άλλα τα ψιλοκάνουμε. Νίκο, να ρωτήσω κάτι. Την ΑΕΚ τη βλέπεις σε αυτά τα play-off που θα ξεκινήσουν να μπορεί να ξεπερνά τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση? Έχουν τώρα με την τιμωρία του ΠΑΟΚ είναι στο πλην ένα, δηλαδή ένα βαθμό διαφορά. Και... λόγω του Καρέρα που είναι πιο σοβαρός προπονητής. Οι δύο μπορεί να φαγωθούν. Θα φαγωθούν μέχρι τέλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουμε κάτι για ΠΑΟΚ. Κώστα, να δούμε το βίντεο. Κοίτα στον ΠΑΟΚ. Ακόμα δεν έκλεισε ο Μίσης. Εδώ και 1,5 μήνα ακόμα δεν έχει κλείσει ο Μίσης, ο οποίος έκανε και κάποιες δηλώσεις. Υπάρχουν ομάδες στην Τουρκία που τον θέλουν και δίνουν καλά λεφτά. Ο ΠΑΟΚ δεν υπέγραψε ακόμα την ομάδα του. Στο μιλητό δεν υπέγραψε υπογραφές, ούτε με τον παίκτη. Μίλησαν πριν τον κόλο που τα βρήκανε, αλλά ο Σαββίδης λέει ότι εδώ πρέπει να κάνουμε και κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Ενώ την ίδια ώρα φαίνεται πως θα φύγει ο Μαουρίτσιο, απομακρύνεται ο Μαουρίτσιο, Ο Μαουρίτσιο, εγώ έχω τον Κόρντομπα, πολύ ευχαρίστω τον βάζω μέσα, τον πάω όπου θέλεις. Εδώ, παιδί μου, ο Βέρμπλουμ πήρε για 3 χρόνια 4 εκατομμύρια ευρώ για να μην παίξει. Όταν ήρθε ο Βέρμπλουμ, τον είδα εγώ, βλέπω ένα ψηλό, ήξερε μπάλα, αλλά ήταν πιο αργός και από... τι να σου πω, από βόδι. Αργός. Τραυματίας μόνιμος, καλή ζωή στο πανόραμα, στη Θέρμη, καλό φαγητό, τους βρήκε κορόιδα και τους παίρνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο για να περπατάει. Εγώ έκανα κριτική τότε και λέω αυτός είναι απατεώνας ποδοσφαιριστής. Ου, τι είναι αυτά που λες, θα το περιμένουμε κτλ. Λέω, στο πεθαίνω κάθε ξημέρωμα η Μάρθα Βούρτση περίμενε, λέω, να έρθει ο άντρας της. Όλο το έργο περιμέναμε να έρθει, λέω, και δεν ήρθε. Και Βέβλου περιμένετε ρε ανισόρροπη τη λέω. Δεν το βλέπετε ότι τεμπέλης. Δεν το βλέπετε ότι τραυματίας. Το χρυσοπλήρωσε όμως. Από τα αρκετά έτσι λάθη που έχει πληρώσει ο Σαββίδης στην θητεία του ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης. Κουσούρι. Δύο κουσούρια. Ναι. Τα άλλο άλλο είναι πολύ καλά. Εγώ τον αγαπάω. Πες τα για να πάω βίντεο. Λοιπόν. Πρώτον είναι άμπαλος, δεν ξέρει μπάλα. Ναι. Είναι ανίδιος από μπάλα. Ναι. Και δεύτερον, λίγοι πάντως είναι οι πρόεδροι ή οι ιδιοκτήτες που ξέρουν μπάλα στην Ελλάδα, έτσι. Από τον Μελισσανίδη ξέρει, πιστεύω, περισσότερο. Ναι. Και έχει αδυναμία τον Γιώργο, τον γιο του. Κάνει τις μεταγραφές ο Γιώργος. Δηλαδή, είναι ο καβγάς του Λουτσέσκου έγινε γιατί μάλωσε με τον Γιώργο. Τώρα αν ο Σαββίδης έχει 1,5 εκατομμύριο στην τσέπη να δίνει και να φέρει τον Μαουρίσιο, το Βέρμπλουμ και τον Αυγούστο, δικό του το μαγαζί. Εγώ όμως οφείλω να πω ότι τον πιάνω κορόιδο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο με το ρεπορτάζ από τις υπόλοιπες ομάδες της Super League. Ποια μεταγραφολογία, ποια κυρίως φημολογία για μεταγραφές υπάρχει και επιστρέφουμε για το αφιέρωμα στο Αμβούργο. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε ρυθμό μεταγραφών και ανανεώσεων. Ο εξτρέμ της Μονακό, ο Σαμουέλ Γκράτσερ, προτάθηκε στην Ένωση και αποτελεί μια περίπτωση που εξετάζεται σοβαρά από τον Ήλια Ίβιτς. Σύμφωνα με τη Sport Day, η περίπτωση του Γάλλου μεσοεπιθετικού έχει αποσχολήσει τους κεντρινόμαυρους και τον περασμένο καλοκαίρι, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει, καθώς η Μονακό αποφάσισε να τον παραχωρήσει δανεικό στην Brest. Δικό της έχει αποφασίσει να κάνει η ΑΕΚ και το Σιμάνσκιν, καθώς άπαντε στην ομάδα είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τα δείγματα που έδειξε ο Πολωνός μέσος στο διάστημα που βρίσκεται στην Ελλάδα. Η συμφωνία του περασμένου Ιανουαρίου με τη ρώσικη Γκρόντζη ήταν για οψιόν αγοράς που έφτανε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η διορία για την εφάπαξ πληρωμή του ποσού λύγει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ωστόσο, τα δεδομένα μετά την πανδημία έχουν αλλάξει και στην ΑΕΚ επιθυμούν να πετύχουν μια νέα συμφωνία με την Γκρόντζη. Όπως γράφει η εφημερίδα Sport Time, ο μάνατζερ του Σιμάνσκι πήρε το OK από τους κεντρινόμαυρους για να αρχίσει διαπραγματεύσεις με την Γκρόντζη, έτσι ώστε σε πρώτη φάση να σπάσει σε δόσεις στο ποσό του 1,5 εκατομμυρίου. Στον deal του Ιανουαρίου, η ΑΕΚ δεν πληρώσε ενίκιο για το Σιμάνσκι. Ο Τσάβι Ρόκα επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από σχεδόν 2 μήνες και θα μπει άμεσα σε εφαρμογή το πλάνο ενίσχυσης των Πρασίνων.
Οι μεταγραφές που μπορούν να θεωρηθούν σίγουρες ότι θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός είναι 6 σύμφωνα με τη Live Sport. Στην άμυνα αποχώρηση του Αποστολάκη Βελιανίδη είναι δεδομένη και το πιθανότερο είναι να φύγει και ο Γιώχανσον. Ως εκ τούτου είναι βέβαιο πως θα αποκτηθούν δύο δεξί μπακ, όπως βέβαια και ένας αριστερός αν αποχωρήσει, που είναι το πιο πιθανό, ο Ινσούα. Στην μεσαία γραμμή υπάρχουν αρκετά εκκρεμή ζητήματα, αφού παραμένει άγνωστο το τι μέλη γενέστε με τους Ανουάρ και Χρήστο Δόνη, ενώ πολλά θα εξαρτηθούν για τη συγκεκριμένη θέση και από το αν θα παραμείνει ο Γιώργος Δόνη στον πάγκο. Ο τεχνικός του Τριφυλλίου εκτιμάει πως Αγίου μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα ως δεκάρι, ενώ κάποιος άλλος μπορεί να αξιολογήσει τον Μαρκανό ιδανικά ως οχτάρι. Σίγουρο είναι λοιπόν πως αποκτηθεί τουλάχιστον ένας μέσος. Στους εξτρέμ υπάρχει μια βεβαιότητα, καθώς το μοναδικό δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι πως θα φύγει ο Μολό και ότι θα επιστρέψει από τον Πανιόνιο Εμμανουηλίδης. Άγνωστη η κατάληξη του δανεικού Νατζ, αλλά και με τον Μπέκ που δεσμεύεται ως το 2021. Στην πόρτα της εξόδου από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Πόντους Βέλμπουμ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σουηδία, με το δικέφαλο μάλιστα να έχει καταθέσει και πρόταση αποδέσμευσης στον 33χρονο Άσο, η οποία δεν έγινε δεκτή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σουηδία, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Πόντους Βέλμπουμ προκειμένου να λυθεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Η ιστοσελίδα Expressen αναφέρει πως ο δικέφαλος θέλει να αποδεσμευθεί από το βαρύ συμβόλαιο του Βέλμπουμ, το οποίο ολοκληρώνει το καλοκαίρι του 2021, και γι' αυτό το λόγο του κατέθεσε πρόταση λύσης συνεργασίας. Ωστόσο, η αρχική απάντηση του Ιδού ήταν αρνητική, με αποτέλεσμα να μην έχει βρεθεί μέχρι σήμερα η χρυσή τομή για να σπάσει ο δικέφαλος στο συμβόλαιο του Σκανδιναβού. Δοκάρι και μέσα, μέρος δεύτερο. Δύο κολαγόνο είναι τρομερά. Κάνει ευεξία, γυμνάζεσαι, τα πάντα. Παίρνεις δύο μάσκες δώρο και ένα protection. Δώρο, είναι μεγάλη δουλειά. Δύο μάσκες δώρο, ένα protection και δύο κολαγόνο. Τρομερά. Ακούστε αυτό που σας λέω. Άλλο, Νίκο. Πού θα πας, γιατρούς που θα περάσεις. Έχουμε. Γιατρούς που θα περάσεις. Το. Γιατρούς λέω. Α, ναι. Γιατρούς θα πας κατευθείαν καρδιολόγο Χλωροκώστα. Ναι. Ασύλληπτος Γιάννη. Πάω την Δευτέρα το check-up. Mm-hmm. Χλωροκώστας. Φοβερός καρδιολόγος. Μαρτίνης Σπύρος. Ουρολόγος. Λιαρόπουλος για τη μέση. Οι ανθρώπικοι πονάνε. Αβογγίξει στη μέση, απαιτύχεις, άμα σου κάνει κάτι. Και Σιούνας Παναγιώτης, ορθοπαιδικός. Είναι μια τετράδα τρομερή. Χλωροκώστας, Σπύρος Μαρτίνης για το μπροστάτι, φοβερό. Γιαρόπουλος για τη μέση και ορθοπαιδικός Σιούνας Παναγιώτης. Μάλιστα. Αυτά μην τα ξεχνάτε ποτέ, με πρώτον το Χλωροκώστα καρδιολόγο. Ναι. Άλλο. Τι? Πάμε. Τι έχω. Η Γιάννης Κοντρώτης, Παναθηναϊκά. Πω. Εγώ θα σ' άλλη ώρα, Νικόλα. Πάμε μετά, όπου. Ένα Γιάννη Κοντρώτσο, ασύλληπτο, όπου αμερικάνικη εταιρεία εδρεύει στην Κατερίνη, σε όλη την Ελλάδα, μέχρι τη Βουλγαρία έφτασε, επί καλαμίδες, επί στραγκαλίδες, επί αγκονίδες, θερμενόμενες ζώνες, τα πάντα, όλα. Είναι φοβερός. Και σαν άνθρωπος και αυτός. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί πέρασε η ώρα να πούμε για το Αμβούργο. Ήδη και στο ραδιόφωνο νωρίτερα είχαμε αρκετά μηνύματα. Η αλήθεια είναι πως δεν πίστευα πως έχει τόσους φίλους στην Ελλάδα. Έχει κλάδους το Αμβούργο στην Ελλάδα. Πώς? Έχει κόσμο το Αμβούργο. Έχει στην κόσμο, Ελλάδα. Κώστα, έχει κόσμο. Και να σου πω δεν την αλήθεια, πέρασε. Εντάξει, είναι εσώ δικιά μας και μάλλον λίγο πιο πίσω. 50 και πάνω, εντάξει, και λίγο πιο κάτω. Ένα Αμβούργο που έκανε το πικ του στην δεκαετία 83-73 και λίγο παραπάνω. Εδώ βλέπουμε το Παλμαρέ με 6 πρωταθλήματα Γερμανίας, 3 κύπελα, 1 πρωταθλητριών, 1 κυπελούχων, 1 UEFA και αρκετούς χαμένους τελικούς σε εγχώριες κυρίως διοργανώσεις. Κάποτε ήταν το μεγάλο αντίπαλο δέος της Μπάγερ. Ναι. Και για πολλούς... Μεγάλα ντέρμπι. Μεγάλα μάτς. Σωστό. Εγώ θυμάμαι ότι οι πιτσιρικάδες μας βάζανε στην... Δεν θυμάμαι, η ΕΝΕΔ, ΕΙΡΤ, Σάββατο. Και Αγγλία μας βάζανε κάποια στιγμή, αλλά και Γερμανία. Εγώ δεν έχω προλάβει Γερμανία. Αγγλία έχω προλάβει.
Εγώ πρόλαβα Bundesliga, βέβαια. Και Μπάγκερ Αμβούργο έχουμε δει πολλά μας. Δηλαδή εγώ όταν γεννήθηκε σε σήμερα 5 χρόνων. Εντάξει, πρόλαβα. Κυρίως αρχές δεκαετίας 80, έτσι, ναι. Που είχε και πολλούς παίκτες στην Εθνική Γερμανία, τότε, στη Δυτική Γερμανία τότε, το Αμβούργο. Ναι, ήταν τότε η καλύτερη Γερμανία. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε απλά ότι είναι η ομάδα η οποία από την ημονοϊκή ποδοσφαιρική ομάδα που έπαιξε αδιάλειπτα στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι το 2018 που υποβιβάστηκε, έτσι. Πολιτικά και μοναδική... που άνοιγε αυτή. Ορίστε. Πολιτικά που άνοιγε. Τώρα δεν το έχω ψάξει, ας πω την αλήθεια. Πάντως αγωνίστηκε σε κάθε σεζόν στην Bundesliga από την ίδρυση της Bundesliga, ιδρυτικό μέλος του Αμβούργο, από το 1963 έως και το 2018, που είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι το 1963 κατακτά ένα κύπελο Γερμανίας, και εμφανίζεται στο προσκήνιο ο Ούβε Ζέλερ, ο οποίος ήταν από τους μεγαλύτερους παίκτες, βέβαια, στην ιστορία του Αμβούργου. Κατόπιν θα αναφερθούμε εκτενώς για τον Χάπελ, γιατί σημάδεψε αυτή την σεζόν από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι και το 87 την ιστορία του Αμβούργου, αλλά να πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το πρώτο μέρος που αφορά την ίδρυση του Αμβούργου, τι έκανε προπολεμικά, τι έκανε μεταπολεμικά, μέχρι να φτάσουμε στα μέσα της δεκαετίας του 60, εκεί όπου αρχίζει να έχει ανωδική πορεία. Το Αμβούργο συμπληρώνει 133 χρόνια ζωής και 6 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 1 πρωταθλητριών, 1 κυπελούχων και 2 λικάπ κοσμούν την τροποθήκη της ομάδος, αλλά έχει και ένα ρεκόρ μόνο για το Αμβούργο. Ήταν η μοναδική ποδοσφαιρική ομάδα που έπαιζε αδιάλειπα στην κορυφαία κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η μοναδική που αγωνίστηκε σε κάθε σεζόν στην Bundesliga από την ίδρυσή της από το 1963 μέχρι το 2018. Βέβαια υπάρχουν ακόμα 5 περιπτώσεις από τη Γερμανία οι οποίες δεν συμμετείχαν στην πρώτη κατηγορία όταν ξεκίνησαν, αλλά αγωνίζονταν λοιπόν, όπως η Μπάγερ, η Λεβερκούζεν και λοιπές. Το Αμβούργο όμως δεν έπεσε παρά μονάχα το 2018. Η ομάδα της Βόρειας Γερμανίας ιδρύθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1887. Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια φλέρταρε πολλές φορές με τον υποβασμό, κάθε φορά κατάφερνε να μένει στα μεγάλα σαλόνια, αλλά το Μάιο του 2018 ήταν και η φαρμακερή για την ομάδα του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Το Imtech Arena, το διάσημο και συνάμα μοναδικό στον κόσμο ψηφιακό ρολόι που μετρούσε τα χρόνια, τις μέρες, τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα που το Αμβούργο βρισκόταν χωρίς σταματημού στην κορυφαία κατηγορία, άρχισε ξανά το 0. Οι ρίζες του συλλόγου ανάγονται στο 1887. Τότε συγχωνεύτηκαν οι σύλλογοι της Der Hornfeller με την Wartburg Marienhall και δημιούργησαν την SK Germania. Το 1888 ιδρύθηκε στην πόλη η ομάδα Αμβούργο FK και το 1906 η FK Falke. Το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1918 βρήκε τις τρεις ομάδες αποδυναμωμένες. Έτσι αποφάσισαν να συνενωθούν ώστε να δημιουργηθεί μια ισχυρή ομάδα που θα αντιπροσωπεύει την πόλη. Η συνένωση έγινε το 1919 και ο νέος σύλλογος ονομάστηκε Αμβούργο SV. Έτσι μέσω της προδρόμου ομάδας Γερμανία, το Αμβούργο μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι η αρχαιότερη γερμανική ομάδα. Σε αυτό υπάρχουν αντιρρήσεις, διότι η Γερμανία ήταν αρχικά μόνο αθλητικό σωματείο. Ποδοσφαιρικό τμήμα ίδρυσε το 1891 μετά από την ένταξη στο σύλλογο 6 Εγγλέζων ποδοσφαιρόφιλων. Το Αμβούργο σύντομα άρχισε να διακρίνεται σε πανγερμανικό επίπεδο. Το 1922 έφτασε στο τελικό του πρωταθλήματος με αντίπαλο την Νιρεμβέργη. Ο αγώνας διακόπηκε λόγω σκότους έπειτα από 3 ώρες και 10 λεπτά. Και ισόπαλος 2-2. Επαναληπτικός έληξε 1-1. Την εποχή εκείνη δεν γίνονταν αλλαγές. Έτσι στην παράταση η Νιρεμβέργη έμεινε κάποια στιγμή με 7 παίκτες. Ο διαιτητής αποφάσισε να διακόψει τον αγώνα. Η Ομοσπονδία ανακήρυξε νικήτρια του αγώνα την ομάδα του Αμβούργου, αλλά υπέδειξε στο σύλλογο να αρνηθεί τον τίτλο του πρωταθλητή στο όνομα του ΕΦΑ να αγωνίζεστε. Έτσι το έτος αυτό δεν δόθηκε τίτλος πρωταθλήματος.
Το Αμβούργο επανήλθε τριμήτερο τον επόμενο χρόνο, κέρδισε το πρωτάθλημα στη Γερμανία το 1924, ιτήθηκε στο τελικό, αλλά το κατέκτησε και πάλι το 1928. Έτσι, ο σύλλογος καθιερώθηκε στο γερμανικό βορρά στην κατηγορία Oberliga Nord ως πρωταγωνιστής. Μεταπολεμικά, σε 16 περιόδους από το 1947 έως το 1963, που ιδρύθηκε η Bundesliga, κατέκτησε τον τίτλο 14 φορές, ενώ άλλη μια φορά έχασε τον τίτλο από τη Σανκ Πάουλη λόγω χειρότερης διαφοράς τερμάτων. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περίοδου, 4 φορές σημείωσε πάνω από 100 γκολ. Όμως η κυριαρχία του στο Βορρά δεν συνοδεύτηκε με εθνικούς τίτλους. Μόλις μια φορά πήρε το πρωτάθλημα το 1960 και άλλες δύο φορές ιτήθηκε στον τελικό, το 57 και το 58. Το Αμβούργο ήταν μία από τις 16 ομάδες που ίδρυσαν την Bundesliga, την Επαγγελματική Ποδοσφαιρική Ένωση της Γερμανίας, το 1963. Εκτός από ένα κύπελο Γερμανίας το 1963, την δεκαετία αυτή, το Αμβούργο δεν κατέκτησε άλλον τίτλο παρά την παρουσία ενός μεγάλου ποδοσφαιριστή, του Uwe Zeller. Να πούμε βέβαια ότι είχε και ήδη νωρίτερα συμμετοχή στον πρώτο ευρωπαϊκό της τελικό, το 1968, κύπελο κυπελούχων, με τον Κέρτ Κοχ τότε στον πάγκο. Εδώ βλέπουμε τον Uwe Zeller, επιθετικός της εποχής, και σε ένα γράφημα και την εντεκάδα. Ιτήθηκε βέβαια από την πολύ μεγάλη Μίλαν εκείνης εποχής με 2-0. Εδώ με Χένινγκ και Ζέλερ μπροστά, Κράμερ, Ντίκμαν στα χαφ, Ντέφρελ μπροστά και οι υπόλοιποι. Θα φτάσουμε στο 1976, είπαμε, κερδίζει το κύπελο Γερμανίας. Την επόμενη σεζόν το κύπελο κυπελούχων θα επικρατήσει της Άντερλεχτ με 3-0, με 2-0, συγγνώμη. Είμαστε στο 1977 και έχει ακόμα ένα ευρωπαϊκό τελικό το Αμβούργο μπροστά του. Εδώ είναι με τον Ράιμαν και τον Κέλλερ στο 4-4-2 και Μάγκατ βέβαια στα χαφ πλέον, ριπ πίσω η εντεκάδα του τελικού με τον Κάλτς και τον Μάγκατ, και εδώ είναι και σε πλήρη παράταξη η εντεκάδα να είναι τα αστέρια της εποχής. Έτσι λοιπόν έρχεται ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος με Νέγκλι, Κάργους, Κάλτς, ριπ, Φόλκερτ, Μέμερινγκ, Ράιμαν, Χίδιεν, Μάγκατ, Κέλλερ και Χάγκεν, τα μεγάλα αστέρια εδώ, ο Μάγκατ της εποχής, με το περιβραχιόνι βέβαια στο δεξί του μπράτσο. Και εδώ είναι ο Κάλτς. Θα φτάσουμε στο 1979, όπου θα πανηγυρίσει και το πρώτο πρωτάθλημα Γερμανίας. Πλέον έχει τον Κέβιν Κίγκαν, τον Άγγλο, τον Κέβιν Κίγκαν, στην εντεκάδα. Εδώ με τον Μιλεύσκι και τον Ράιμαν, τον Κίγκαν δεκάρι, τον Μάγκατ πάντα στα χαφ, αλλά πλέον πιο πίσω. Και θα αρχίσει σιγά σιγά να παίζει και με λίμπερο, για να έρθει βέβαια σε μια σεζόν που ο Κίγκαν πήρε δύο φορές τη χρυσή μπάλα, το 78 και το 79. Εδώ είναι η εντεκάδα του τελικού κόντρα στην Νότιχαμ Φόρεστ. Είμαστε στη σεζόν 79-80. Έχασε το Αμβούργο με 1-0. Επίσης από την μεγάλη Νότιχαμ εκείνης εποχής, με τον Μπράκο Ζέμπετ στον πάγκο, Νέγκλι, Κάργους, Κάλτς, Μπούλιαν, Χάντριφ, Χρούμπες, Μάγκατ, Μιλεύσκι, Ράιμαν, Μέμερινγκ και Κίγκαν, η εντεκάδα σε εκείνον τον τελικό. Εδώ είναι ο Κίγκαν και ο Ιερώνυμος, επίσης από τους καλούς κόφτες της εποχής. Θα φτάσουμε τώρα στην εποχή Χάπελ, 1981 μέχρι το 1987, δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελο Γερμανίας και βέβαια σημείο αναφορά στο κύπελο πρωταθλητριών το 1983, εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο, κόντρα στην Γιουβέντους. Εδώ είναι η διπλή τελική που έχασε αρχικά ένα χρόνο πριν από την Γκέντεμπορκ, με Ιερώνυμους, Γκροχ, Γιάκοπς, Κάλτς, Μάγκατ, Χάρτουικ, Βεχάιμερ, Φον Χέσεν, Μπάστρουπ και Χρούμπες μπροστά. Ήταν η εποχή, είναι η εποχή, Νίκο, που τον έχεις γνωρίσει πλέον, τον Χάπελ. Το Χάπελ, ναι. Είσαι εσύ στον Ολυμπιακό.
και είναι ο Χάπελ στο Αμβούργο. Παίξαν και αντίπαλοι τα Χριστούγεννα, το 83. Ναι, τουρνουά Χριστούγεννα, τον Μπέκενμπάουερ με φανέλα Αμβούργου, έτσι. Έχει παίξει και στο Αμβούργο. Και το Χάπελ του δώσε συγχαρητήρια στον Αλέφαντο. Λέει, Νίκο, πήγες πολύ καλά. Μπράβο. Και ισοπαλία. Πιθανολόγω ότι ήσουν μέσα και σε εκείνο τον τελικό, 1983, Αμβούργο Γιουβέντους 1-0. Βέβαια. Υπάρχει μια φωτογραφία από εκείνο το κύπελο του Δεκεμβρίου. Ναι. Από τις λίγες φωτογραφίες που έχω εγώ συλλεκτικές, ναι. Ο Αλέφαντος 45ης, παιδαράς, με κουστί. Έτσι, έτσι. Θα θυμάται ο Κωστάρας όλο. Τουρνουά Χριστουγέννων. Ε? Τουρνουά Χριστουγέννων, τον είχες φέρει εδώ και είχατε παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Ολυμπιακό. Εσύ ήσουν. Και μια άλλη ομάδα, η Κόβερ ποια ήταν, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, άλλη μια ομάδα ήταν, ξέρεις. Τέλος πάντων, εντάξει, έχει σημασία. Πες μας, Νίκο. Το Χάπελ τον έντια πιο πολύ από όλους. Mm-hmm. Πήγαινα και βλέπα τον Βαϊσβάιλερ με ένα φιλί που φυσιοθεραπευτή Έλληνα. Πήρα δρόμο και έφυγα. Ναι. Πήγα στο Ρεχάγκε να τον δω. Το Δεσιβέρντε, ρε. Το δύο μέρες τρεις για δράμα. Ένας Χάπελ, κάθε μέρα διαφορετική προπόνηση. Ναι. Τρομερή και στήσιμο συντακτική Γιάννη. Δεν έπαιρνε τα center back. Σου λέει, εντάξει, τύπης, θα παίξει εδώ, θα πιάνει τον ένα, τον άλλον παίζουν. Και έπαιζε έτσι, στην προπόνηση. Mm-hmm. Τρία half, τρεις κυνηγούς, δύο back. Και έφτιαχνε αυτό το τρίγωνο. Σου λέει, μπήκες μέσα, έφυγες. Εσύ δεν πας εδώ, πας εδώ. Τον καλύπτει σαν back. Ανεβαίνετε, ανεβαίνετε, βαίνουν, έρχονται έτσι. Και είναι και τα δύο center back. Mm-hmm. Δεν τα βάζε. Ναι, ναι. Απλά ακολουθούν για να μην ανοίγουν οι γραμμές. Αυτή είναι, ναι. Μπράβο, στατική. Μετά, συνέχεια. Ανέβηκε εδώ. Έπαιζε έτσι. Κοινότησαν πάλι. 4-3-3. 4-3-3. Εκεί όπως ήταν. Αυτή είναι. Αυτήν. Έλεγε μετά. Αυτός θα μπει μέσα. Αυτός θα πάει εδώ. Θα φύγεται. Μπήκαμε. Τέσσερι μπροστά. Δύο. Τέσσερι πίσω. Μετά. Είχε ποικιλία. Αυτός μπορεί να φύγει εδώ. Μεσαίος χαφ. Μετά. Ο αριστερός. Ή εδώ. Και εδώ. Ή εδώ, και εδώ, και εδώ. Τα βάζε χωρίς αντιπάλους. Ναι. Και τα βλέπεις. Και χωρίς να χαλάνε τα τρίγωνα. Μπράβο. Μπράβο, Γιάννη. Ναι. Και τα βλέπεις. Δούλευε δηλαδή σε όλους αυτούς, οι οποίοι αυτοί μετά είναι εδώ, το πόστο τους, δεν είναι να φεύγουν μπροστά, να πιάνουν τους αντιπάλους και τέτοια. Από εδώ πάλι δούλευε. Έτσι, όπως ήταν. Οι τρεις. Τρεις. Έμπαινε μέσα γρήγορα. Αυτός έκανε χώρο. Του, έφευγε αυτός. Αυτός ερχόταν εδώ, 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 σε ένα τέτοιο στυλ. Ένας εκ των δύο να καλύψει αυτό, ναι. Άμα χαθεί μπάλα. Μετά, τους είδες εδώ τρεις. Δεν έφευγε όλο μόνο αυτός. Πεταγόταν αυτός. Παπ, παπ, δύο εδώ. Θα κλείσουν. Εδώ ήταν. Έφευγε αυτός. Αυτός. Αυτός πιο εδώ, εκεί. Ποικιλία. Θα μπει μέσα, θα φύγει, θα κλείσει. Θα κλείσει. Δηλαδή, όποια κίνηση γινόταν εναλλαγή μέσα, παιχτών. Θα φύγει, θα κλείσει. Θα μπει μέσα, θα φύγει, θα κλείσει. Και ερχόντουσαν. Όλοι αυτοί τους δούλευε, ναι. Χωρίς αντιπάλους. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. 5, 6, 7. Δηλαδή 3, βλέπεις, 1, 2, 3 και 3, 6. Και τα δύο μπακ 8. Mm-hmm. Αυτός 6. Ναι. Δούλευε αυτός. Με πολλές εναλλαγές, οι οποίες κάθε κίνηση ήταν, έφευγε στο χώρο ο παίκτης,
κάλυπτε ο δεύτερος και υπήρχε και τρίτος που κάλυπτε το δεύτερο, έτσι, για να μην μένει ποτέ και το έκανε πολλές φορές όλο το χρόνο. Ναι, ναι. Μεγάλη δουλειά. Και πολλές εναλλαγές. Τώρα μας έδειξες μάνι-μάνι τέσσερις κινήσεις, έτσι. Χωρίς αντιπάλους, μετά βάζε τέσσερις. Αυτοί ξέραν. Νίκο, να ρωτήσω κάτι. Είδα ένα γράφημα, αλλά δεν ξέρω τώρα αν είναι σωστό. Να μας το δείξει λίγο ο Γιώργος. Να το δούμε και σε full screen. Εδώ με Ιερώνυμος Λίμπερο. Ιερώνυμος. Με τριάδα Βελχμάιερ, Γιάκοπ Σκάλτς. Η καλύτερη ήταν αυτή. Και Μάγκατ Ρόλφ σε ρόμβο να αλλάζουν ρόλους στα χαφ. Δηλαδή έχει Μιλεύσκι, Γκροχ, Ρόλφ, Μάγκατ και μπροστά Χρούμπες και Μπάστο. Ο Ρόλφ δεν πήγαινε μπροστά. Ήτανε κόφτης. Πάει. Mm-hmm. Δεν άφησε να φύγει. Ο Μάγκατ δούλευε να γίνει τρίτος κυνηγός με Χρούμπες, Μπάστρουπ. Ναι. Ή ο Κρός να φύγει δεξιά ή ο Μιλεύσκι. Άρα είχε τον, είχε το Ρόλφ κολόνα. Ο Μεσαίος πάει. Ναι. Δεν φεύγει. Mm-hmm. Σπάνια να φύγει. Ναι. Σπάνια. Άρα σε σκάση αυτό ήταν Χρούμπες Μπάστρουπ και ο Μάγκατ σε στυλ Φορτούνι. Μπράβο. Ο Μάγκατ ναι. Καθαρά. Mm-hmm. Αριστεροπόδαρος όλα και καλός παίχτης. Λοιπόν, ο Χρούμπες, ο Νταΐς, ο Μπουγκά. Δώρος είχαν ωραία. Ο Κάλτς έβγαινε έξω δεξιά. Ναι. Ήταν ταχύτατος. Ο Βεμάγερ τα ίδια. Ο Γιάκομς έπιανε ένα, τον έζηνε. Ο Ιερώνυμος δίπλα. Man to man. Γιάκομς ήταν σκύλο. Να δούμε την δεκάδα του τελικού, Γιώργο, του 83 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με τον γκολ του Μάγκατ, 1-0 του Αμβουργού. Και υπάρχει μια ιστορία που λέει ότι πριν τον τελικό, η Juventus που ήταν το φαβόρι, έτσι, ναι. Βγήκαν οι Ιταλοί κλασικά με τις γραβάτες και τα κουστούμια τους να κάνουν βόλτα στο γήπεδο πριν αρχίσει ο τελικός. Και τους είπε ο Χάπελ, κοιτάξτε, λέει, κάτι κοκέτες, πανηγυρίζουν πριν αρχίσει ο τελικός. Και στο τέλος τους κέρδισε. Αυτός το έχει πει, επειδή ήταν προποντής της τακτικής, ενώ οι Ιταλοί ήρθαν με τον αέρα τους, με τα κουστούμια τους. Ναι. Έτσι. Εδώ είναι η εντεκάδα του τελικού. Μάγκατ, Μπάστρουπ, Ρόλφ, Γιάκοπ, Σκάλτς, Χρούμπες, Βεχάιμερ, Ιερώνυμος, Γκροχ, Μιλεύσκι και Στάιν. Μεγάλη ομάδα αυτή. Με αυτούς έπαιξες τότε με Ολυμπιακό στο τα Χριστούγεννα, έτσι, εκείνα τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, είναι και σημείο αναφοράς αυτός ο τελικός, βέβαια, για τον Χάπελ. Μας έδειξε ο Νίκος αρκετά όσο προλαβαίνουμε από την τακτική του. Το 86-87, να πούμε ότι με τον Χάπελ προπονητή θα κατακτήσει το τελευταίο της τρόπαιο η ομάδα του Άμπουργου. Και ποικιλία μεγάλη στην προπόνηση. Πολύ μεγάλη ποικιλία. Προμερός. Τώρα 9 χρόνια. Κάθε μέρα καινούργια. 9 χρόνια σου είναι εκεί. Με τους Κίκερς της Στουτγκάρδης 3-1 και με τον Οκόνσκι, ο οποίος μετά ήρθε στην ΑΕΚ και έκανε μεγάλη καριέρα. Εδώ είναι ο Κόνσκι, Χομπ, Λουκ, Σκρότ, Κάσλ, ο Μπάινστρουτ, Στόφελ, Γιουσούφι, Γιάκοψ, Κάλτς και Φον Χέσεν. Η εντεκάδα του τελικού κυπέλλου Γερμανίας, 3-1 τους Κίκερς της Στουτγκάρδης, τελευταίο τρόπαιο για το Αμβούργο, το οποίο βέβαια τα τελευταία χρόνια κάνει την προσπάθειά του για την επιστροφή του στα μεγάλα σαλόνια, συγγνώμη, και στη φωτογραφία βέβαια ο Χάπελ με το κύπελο πρωταθλητριών του 1983. Κώστα, μας ακούς? Όχι, μάλλον δεν μας ακούει. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει παίξει το Αμβούργο κόντρα σε ελληνικές ομάδες. Ολυμπιακό. Ολυμπιακό το 82-83 στη φάση νομίζω, του 86. Νομίζω έχασε με μεγάλο σκορ. Έχασε με 1-0... Και 4-0 πρέπει να έφαγε εδώ. 0-4 εδώ, 0-4 εδώ ακριβώς. Ήταν ένα 4-0. Βέβαια τότε είχε καταγραφεί ένα ρεκόρ στο Ολυμπιακό στάδιο, γιατί είχαν κοπεί 75.263 εισιτήρια. Είχαν κοπεί, ο κόσμος ήταν περισσότερος, έτσι, που αποτελεί ρεκόρ ακόμα και σήμερα για το Ολυμπιακό στάδιο. Ωστόσο ήρθε αυτό το 0-4 στην πορεία του Αμβούργου τότε, μέχρι την κατάκτηση του προαδείου. Μετά το 1-0, θυμάμαι, το βλέπαμε το μάτς. Ναι. Μετά το, μόλις έγινε το 1-0, το παράτησε ο Ολυμπιακός, κακός. Ναι. Πήγε δηλαδή, πρώτα έχασε πέρα, ανοίχτηκε εδώ, από την αρχή, έφαγε ένα γκολ και μετά το παράτησε. Εντάξει, αλλά έχασε από την ομάδα που πήρε το προαδείο μετά από λίγους μήνες. Πολλά χρόνια μετά, το 2000, σε αυτό ήμουν μέσα, Αμβούργο Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Γιώργου Νασιόπουλου τότε.
Ο Νασιόπουλος, η Χαλάστρα, ναι. Ήταν η σεζόν που ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη δεύτερη φάση των ομίλων του Champions League. Τότε το Champions League ήταν σε δύο φάσεις. Και βέβαια από όσους έχουν αγωνιστεί στο Αμβούργο, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος για αρκετά χρόνια εκεί. Ψάχνει ομάδα αυτός. Ναι, είναι εδώ, ναι. Είναι εδώ Ελλάδα κάνει προπονήσεις. Ναι, πολύ βάρη είναι. Πολλοί τραυματισμοί. Δεν τον έχω δει. Και μ' ακούς? Ναι, ναι, ακούμε. Ναι, και προσέγγισαν οι δικοί του τον ΠΑΟΚ, αλλά έχει πολλούς αργούς ο ΠΑΟΚ για να πάρει άλλον έναν. Εγώ αντίθετος και πλακώνω. Θα τα πούμε όλη, άλλη ώρα, γιατί πρέπει να δούμε και το βίντεο πριν, να περάσουμε να δούμε την καλύτερη εντεκάδα όλων των εποχών του Αμβούργου με τον Χάπελ στον πάγκο. Μπράβο. Βλέπουμε Κέβιν Κίγκαν μπροστά, Ζέλερ Χρούμπες, Μπαρμπάρες, Φάντε Φάρτ, Μάγκατ, Σον, Κάλτς, Γιάκοπ, Μποατέγκ και ο Μπούτ κάτω από τα... Μαδάρα ήταν. Ο Μαδάρα είναι η καλύτερη εντεκάδα των εποχών του Αμβούργου, έτσι, με μπερδεμένες εποχές βέβαια, αλλά έτσι. Φανταστείτε να μπορούσε να, να κατέβει αυτό το Αμβούργο με αυτή την εντεκάδα, έτσι. Η και μισή... στη Β' Εθνική κάνει κάτι εισιτήρια, Γιάννη. Βέβαια. Η μισή βέβαια από αυτήν την εντεκάδα είναι από τον τελικό του 83. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε το βίντεο και με αυτό θα κλείσουμε και για σήμερα. Αύριο 4.30 με 7 έχουμε Bet Weekend με Γερμανία που κολλάει. Μπράβο. Και τη Δευτέρα είπαμε με τον Γιώργο να κάνουμε μια Ατλέτικο λόγω Σιμεώνε. Την έχουμε αφήσει πίσω. Χαμένους τελικούς Champions League με την Real. Europa League. Τρίτη δύναμη πίσω από Real και Μπαρτσελώνα. 4.30. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον επίλογο να δούμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στο Αμβούργο και να ευχηθούμε σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Όμως τις επόμενες δύο δεκαετίες έμελε να γνωρίσει μεγάλες διακρίσεις τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ευρώπη. Το 1976 κερδίζει το γερμανικό κύπελο και την επόμενη περίοδο το κύπελο κυπελούχων νικώντας στο τελικό την Άντερλεχτ. Το 1979 κατακτά το πρώτο πρωτάθλημα από ιδρύσεως Bundesliga με ηγέτη τον Άγγλο διεθνή Κέβιν Κίγκαν που είχε αγοράσει από τη Λίβερπουλ, στον οποίο απονεμήθηκε μάλιστα ως παίκτης του Αμβούργου δύο φορές η χρυσή μπάλα, το 78 και το 79, έπονται δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα, το 82 και το 83, με ηγέτη τον διεθνή Φέλιξ Μάγκατ. Παράλληλα κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις στο κύπελο πρωταθλητριών, έφτασε το τελικό του 80 και το κατέκτησε το 83 νικώντας στο τελικό του Γιουβέντος 1-0 στην Αθήνα, με προπονητή τον Έρνστ Χάπελ. Ενδιάμεσα, το 82 έφτασε στο τελικό του κυπέλου UEFA. Η περίοδος των επιτυχιών ολοκληρώνεται με ένα ακόμα γερμανικό κυπέλο το 1987. Αναγεννητής, ο μεγάλος Αυστριακός Έρνστ Χάπελ. Έμεινε 6 σεζόν, από το 81 έως το 87. Δεν χρειαζόταν τον Κίγκαν και γι' αυτόν τον λόγο δεν τον είχε. Κατέκτησε όμως δύο πρωταθλήματα, το 82 και το 83, με Χρούμπες και Κάλτς, ένα κύπελο Γερμανίας το 87 και φυσικά το κύπελο πρωταθλητριών το 83, όταν νίκησε 1-0 την μεγάλη Γιουβέντους στο ΆΚΑ και η ομάδα του Αμβούργου ήταν το outsider. Ακόμα και στον τελικό έμεινε πιστός στις ιδέες του για να παίξει χωρίς man-to-man πάνω στον μεγάλο Πλατινί. Δικαιώθηκε και έγινε ο πρώτος προπονητής που κατέκτησε κύπελο πρωταθλητριών με δύο διαφορετικές ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι ο Χάπελ είχε κατακτήσει το κύπελο πρωταθλητριών το 1970 με την Φέγενορντ, τον πρώτο Ολλανδικό σύλλογο που κατέκτησε κύπελο πρωταθλητριών. Σήμερα τον έχουν ισοφαρίσει ο Χίτσβελτ, ο Μουρίνιο, ο Αντσελότη, ο Χάνκες σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ προπονητών που έχουν κατακτήσει τρόπαιο με δύο διαφορετικές ομάδες. Στον τελικό, τότε το 83, οι παίκτες του Αμβούργου βγήκαν πρώτοι στο γήπεδο με φόρμα προπόνησης και αποδοκιμάστηκαν από χιλιάδες Ιταλών, ενδεχομένως και Ελλήνων. Αργότερα βγήκαν οι παίκτες της Γιουβέντους με κουστούμια, γραβάτες και πολύ στυλ. Ακόμα και οι παίκτες του Αμβούργου τους χάζευαν, ώσπου παρενέβη ο Χάπελ και είπε: «Κοιτάξτε, τις κοκέτες πανηγυρίζουν ήδη». Ο Χάπελ και οι παίκτες του χαμογέλασαν τελευταίοι. Αποχώρησε το 1987 λόγω προβλημάτων υγείας και όχι μόνο. 6 χρόνια στο Αμβούργο είναι αρκετά. Δεν θέλω τα εγγόνια μου να μιλούν πάντα για τον παππού από το Αμβούργο, είχε δηλώσει. Είχε καλές σχέσεις και γνώριζε τον δικό μας, τον Νίκο Αλέφαντο, και μάλιστα
είχε φέρει το Αμβούργο να παίξει κόντρα στον Νίκο Αλέφαντο σε ένα τουρνουά Χριστουγέννων, όταν ο Νίκος Αλέφαντος θύτευε στην πρώτη του εμφάνιση με την Ερυθρόλευκη ομάδα. Για το Αμβούργο ακολουθούν χρονιές μετριότητας που αποφέρουν μόνο ένα λικάπ το 2003 και μερικές μέτριες παρουσίες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εξαιρουμένης αυτής των ημιτελικών του Europa League του 10, η Ατλέτικο κατέκτησε το τρόπαιο στο τελικό που διεξήχθη στην έδρα του Αμβούργου. Αξίζει ωστόσο να αναφερθούν και δύο παρουσίες του συλλόγου σε ομίλους Champions League την περίοδο 2000-2001, όταν έπαιξε και με τον Παναθηναϊκό, και την περίοδο 2006-2007.